Πιθανές προσβολές των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων σε ουκρανικές βάσεις που εδρεύουν στην Πολωνία και στη Ρουμανία είναι δυνατόν να εκδηλωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Δεν θα θεωρείται πλήγμα κατά του ΝΑΤΟ και άρα δεν θα μπορεί να επικαλεστούν το άρθρο 5, γιατί τα πλήγματα θα αφορούν ουκρανικές βάσεις εφοδιασμού-ανεφοδιασμού, η ύπαρξη των οποίων ούτως ή άλλως παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν στο δημοσίευμά τους πως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, του State Department, του Πενταγώνου και των Υπηρεσιών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε αναβρασμό. Φοβούνται πως ο Πούτιν θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση για να κλιμακώσει την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεν γνωρίζουν ωστόσο ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει αυτή η κλιμάκωση, αλλά κάνουν διάφορα σενάρια συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας επίθεσης στα κέντρα ανεφοδιασμού του Ουκρανικού στρατού, που βρίσκονται εκτός συνόρων σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία. Σχετικά με το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο στη Μαύρη Θάλασσα, οι New York Times αναφέρουν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο ίσως σε μια έκρηξη επίδειξη στη Μαύρη Θάλασσα ή στον Αρκτικό ωκεανό ή σε ουκρανικό έδαφος. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μετακινεί αυτά τα όπλα ή προετοιμάζει μια τέτοια επίθεση.